Επειδή όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο βάθος της καρδίας του ανθρώπου, που ούτε και ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ξέρει, μόνο ο Θεός ξέρει τι γίνεται στην καρδία του ανθρώπου, γι' αυτό έχουμε πάντοτε ελπίδα εις τον καρδιογνώστη Θεόν. Αλλά κι αν ακόμα πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι και η καρδιά του νεκρή, τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος? Είπαμε ότι μέσα στο νοσοκομείο της Εκκλησίας ελπίδα να έχουν και τα πτώματα. Έτσι, υπάρχουν οι άρρωστοι, υπάρχουν αυτοί που είναι στην εντατική παρακολούθηση, υπάρχουν αυτοί που είναι, ξέρω, τιμοθάνατοι, υπάρχουν νοσοκόμοι, γιατροί, όλοι αυτοί. Υπάρχουν και τα πτώματα στο νεκροτομείο. Η διαφορά του νοσοκομείου της Εκκλησίας από το κοσμικό νοσοκομείο είναι ότι και τα πτώματα έχουν ελπίδα ζωής. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός, είναι ζωοδότης, δίδει ζωή και στους νεκρούς ακόμα. Έτσι και ένας νεκρός και σε σιπός και οδοδός που μυρίζει και βρωμεί και σάπισε και έλειωσε, να πούμε, μέσα στην αποσύνθεση της νέκρας, και αυτός ακόμα έχει ελπίδα. Γι' αυτό ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να απελπίζεται. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και αν έχεις, ό,τι και αν έχεις κάνει, σε όση δυσκολία, παθών και αμαρτίας και αν έχεις δουλωθεί, δεν πρέπει να χάσεις την ελπίδα σου. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να βρεθεί σε αδιέξοδο και να πει ο Θεός ότι με αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όπως λέμε εμείς καμιά φορά, δυστυχώς αδερφέ μου δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τι να σου κάνω? Μακάρι να είμαι Θεός να σε βοηθούσα. Αλλά επειδή δεν είμαι Θεός, ούτε και έχω δυνάμεις υπεράνθρωπες, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εμείς το λέμε. Ο Θεός δεν το λέει αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει για τον Θεό καμιά δυσκολία, κανέναν αδιέξοδο, καμιά αμαρτία δεν μπορεί να νικήσει την εσπλαχνία και την αγάπη και την θυσία του Χριστού, το αίμα του Χριστού επί του Σταυρού. Αλίμονο εάν πούμε ότι αυτό το πάθος, αυτή η αμαρτία, έστω και αν έχει επιτελεστεί στην εκατομμυριωστή φορά, να πούμε, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Ο Θεός μπορεί τα πάντα. Δεν θέλει όμως όταν ο άνθρωπος δεν θέλει. Όχι πως δεν μπορεί, και εκεί μπορεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί ο Θεός να μας σώσει όταν εμείς δεν θέλουμε. Μπορεί. Μπορεί να καταργήσει την ελευθερία μας. Δεν θέλει όμως να καταργήσει την ελευθερία. Έτσι λοιπόν και τα πτώματα, εμείς τα πτώματα, έχουμε ελπίδα, ελπίδα ζωής. Αλλά να μου πεις, αφού είμαστε πτώματα, πώς μπορούμε να μιλήσουμε στον Θεό? Είπαμε προηγουμένως ότι η καρδιά μας έχει τρόπο που στέλνει στον Θεό μηνύματα, αλλά ας πούμε ότι δεν γίνεται τίποτε. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει πράγματι οι προσευχές των άλλων ανθρώπων. Προσευχές της Εκκλησίας, προσευχές Αγίων Ανδρών, προσευχές των γονέων, των αδελφών, των φίλων, ιονδήποτε ανθρώπων. Και εδώ μπορεί πράγματι οι προσευχές μας να ενεργήσουν την Ανάσταση άλλων ανθρώπων κατά ένα μυστικό τρόπο. Πώς? Αναδέχεται ο άνθρωπος την κατάσταση την πνευματική του αδερφού του και με τη δική του ελεύθερη, να πούμε, προσπάθεια και αγώνα που κάνει, διοχετεύει μέσα στην ψυχή του άλλου ανθρώπου την χάρη του Θεού. Και δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θα ενεργήσει και θα σώσει τον άλλον άνθρωπο. Πάντως το μέγα θαύμα της Εκκλησίας είναι αυτό, ότι ανιστά τον νεκρόν άνθρωπο. Αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Τα άλλα όλα τα θαύματα είναι, όπως είπαμε πολλές φορές, περιορισμένα. Έγινε ένας άρρωστος καλά, θα αρρωστήσει πάλι σε λίγα χρόνια. Αναστήθηκε ένας πεθαμένος, πάλι πέθανε. Και ο Λάζαρος αναστήθηκε, σε 20-30 χρόνια πέθανε πάλι. Δεν έμεινε αθάνατος. Άρα αυτά τα θαύματα είναι περιορισμένης διαρκείας. Αλλά το θαύμα που έχει αιώνια διάσταση είναι η Ανάσταση της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό που επιτελεί η Εκκλησία, αυτό που καθημερινά βλέπουμε μπροστά μας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε, ούτε για τον εαυτό μας που είμαστε ταλέποροι και δυστυχείς και πτώματα εξαίσια και εν αποσυνθέσει, αλλά ούτε και για τους αδελφούς μας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά και εμείς οι ποιμένες της Εκκλησίας, που εξομολογούμε ανθρώπους και βλέπουμε ανθρώπους μπροστά μας, που πολλές φορές πράγματι έρχονται τέτοια πολύπλοκα
πράγματα ενώπιό μας, που έλεγε του Γέρο Παΐσιος καμιά φορά, ο διάβολος λέει, τα άμπλεξε τόσο πολύ, που αν του πει ο Θεός τώρα ξέμπλεξε τα, θα τα καταφέρει. Ο είδος που τα έμπλεξε δεν μπορεί να τα ξεμπλέξει. Τόσο πολύ τα μπέρδεψε τα πράγματα. Αλλά ο Θεός όμως μπορεί. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να έχουμε, όταν έχουμε ενώπιο μας και τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, δηλαδή δεν έχει χειρότερο από τον εαυτό μας, αλλά ας πούμε και τους άλλους. Να μην πιστεύουμε, να μην χάσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Μιλούσα κάποτε με έναν ψυχίατρο, πολύ καλόν άνθρωπο, ο οποίος είχαμε, ας πούμε, τέλος πάντων κάποιους ανθρώπους που τους παρακολουθούσε και ο γιατρός και ερχόντουσαν και στην εξομολόγηση και έφτασε σε αδιέξοδα. Μου λέει, πόσους ανθρώπους βλέπεις την ημέρα? Λέω, περίπου καμιά 50, 60, παλαιότερα μέχρι 140, 170, τώρα που γέρασα δεν βλέπω τόσους, δεν μπορώ. Μου λέει, πάτερ μου, πώς τα βγάζεις πέρα? Εγώ 10-15 άτομα την ημέρα. Και όταν έχω δύσκολες περιπτώσεις, δεν μπορώ. Πνίγομαι, χάνομαι. Ναι, λέω, αλλά έχει μια διαφορά. Εδώ, εμείς δεν φορτωνόμαστε τα προβλήματα των ανθρώπων. Εδώ, πώς καθόμαστε τώρα? Βλέπεις, εγώ κάθομαι εδώ, ο εξομολογούμενος κάθεται εκεί, εδώ είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Θα του πούμε ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Αλλά δεν είμαστε εμείς που λειτουργούμε και ενεργούμε την ίαση του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Αυτός αναλαμβάνει την θεραπεία του προσερθόντος σε αυτόν ανθρώπο. Εμείς είμαστε παρόντες εκεί να τελέσουμε το μυστήριο, να δώσουμε τη σφραγίδα της Εκκλησίας. Αλίμονο να πιστέψουμε ότι εμείς ενεργούμε την θεραπεία του άλλου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν δεν μας πνίγουν τα γεγονότα. Γιατί ό,τι και αν συμβαίνει στον άνθρωπο, υπάρχει ελπίδα. Έτσι, είναι ο Χριστός είναι η ελπίς των απελπισμένων. Των απελπισμένων ελπίς. Αυτός είναι ο Χριστός. Όταν δεν έχεις καμιά ελπίδα, αυτός είναι ελπίδα αυτών που δεν έχουν ελπίδα. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να απελπιστεί. Ούτε εμείς λοιπόν οι πατέρες, οι πνευματικοί ποιμένες, πρέπει να απελπιζόμαστε. Ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για αυτούς που έρχονται κοντά μας, αλλά και ούτε και οι γονείς. Γιατί και πολλοί γονείς πολλές φορές, ιδίως όταν τα παιδιά τους είναι σε μια δύσκολη ηλικία, στην εφηβεία και λίγο μετά που ταλαιπωρούνται, έρχονται σε δυσκολία και νομίζουν ότι χάθηκαν τα πάντα και πανικοβάλλονται. Και τους πιάνει το άγχος και η αγωνία, τι θα γίνουν και πώς θα εξελιχθούν. Μην ανησυχείτε. Η προσευχή έχει τόση δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Γι' αυτό όταν βλέπεις ότι όλα τα άλλα πλέον δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, έχεις το ισχυρότερο που είναι η προσευχή. Προσευχήθου λοιπόν για το παιδί σου, προσευχήθου για τον αδερφό σου, για το φίλο σου, για το πνευματικό σου τέκνον, για τα παιδιά όλου του κόσμου και θα δείτε ότι εκεί πράγματι ο Θεός ενεργεί μέσα από τον δικό του τρόπο και στον χρόνο τον οποίο ο Θεός θέλει. Όχι όταν εμείς θέλουμε, όταν Εκείνος θέλει. Γιατί όταν Εκείνος θέλει? Γιατί δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Τον περιμένει να έρθει η ώρα. Να έρθει η ώρα όπου ελεύθερα θα ανοίξει την καρδιά του και τότε το φως του Χριστού θα έρθει μέσα στην ψυχή του. Αυτή η ώρα μπορεί να είναι η εσχάτη ώρα. Το τελευταίο δευτερόλεπτο, η τελευταία στιγμή της ζωής του. Δεν έχει σημασία για τον Θεό αυτό. Και ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο ήταν αυτός που ήταν στην τελευταία στιγμή. Τον άρπαξε και τον πήρε. Σημασία έχει, τον κέρδισε. Έτσι λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Γιατί δεν είναι δυνατόν εμείς να αγαπούμε τους άλλους περισσότερο από τον Θεό. Και να θέλουμε τη σωτηρία τους πιο πολύ από ό,τι την θέλει ο Θεός. Έστω και αν είναι παιδιά μας κατά σάρκα, έστω και αν είναι φίλοι μας, έστω και αν είναι αγαπητοί μας άνθρωποι, είναι αδύνατον εμείς να ενδιαφερόμαστε για αυτούς και πολύ περισσότερο για τη σωτηρία τους, από ότι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος έπλασε τον κόσμο και σταυρώθηκε για κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος για τον οποίο δεν σταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν υπάρχει άνθρωπος και τελευταίος ανθρωποφάγος και για εκείνον ο Χριστός σταυρώθηκε. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για την περιέργεια. Λοιπόν, το αντίθετο της αργίας,
που είπαμε την προηγούμενη φορά, που κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, δεν τον νοιάζει τίποτα, έχει μια ανορεξία, έχει μια καταστασία, τίποτα, είναι νεκρός. Η περιέργεια είναι το αντίθετο. Τον ενδιαφέρουν όλα. Όλα τον ενδιαφέρουν. Με όλα ασχολείται, όλα θέλει να τα μάθει, όλα θέλει να τα κοιτάξει, σε όλα θέλει να βρεθεί μέσα, όποιον πέτρα σηκώσει είναι από κάτω. Αυτό το πράγμα όμως είναι νόσος, είναι πνευματική και ψυχική νόσος. Γιατί, δεν ξέρω ο Γιώργος που είναι, πού είσαι Γιώργο, η περιέργεια από πού παράγεται? Περί το έργο. Δηλαδή γύρω γύρω από το έργο, αλλά όχι στο έργο. Ναι, και εγώ έτσι νόμιζω. Λοιπόν, αυτό είναι ψυχική νόσος, διότι έχει πάρα πολλές κακές συνέπειες μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και ψυχικά και πνευματικά. Ας πούμε τα ανθρώπινα, τα πιο απλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με όλα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να ιεραρχήσει στη ζωή του τα πράγματα. Γιατί χάνει αυτό που είναι πρωτεύον. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στην Μάρθα, όταν μπήκε ο κόσμος μέσα στο σπίτι της και έτρεχε να διακονήσει τους ανθρώπους τους ξένους, η Μαρία πήγε και έκατσε στα πόδια του Χριστού εκεί κάτω χαμηλά και άκουε τα λόγια του. Εκείνη η καημένη έτρεχε να προσφέρει στους ξένους τα κεράσματα και όλα όπως έκαμνε κάθε άνθρωπος. Παρά τα αυτά όμως, ο Χριστός δεν την επένεσε. Τη Μάρθα η οποία επερισπάτω περί πολλά, της είπε ότι Μάρθα με ρυμνάς και τυρβάζεις περί πολλά, ενώσε στη χρία. Έναν είναι το αναγκαίο και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, στη ζωή μας και στην κοινωνική ζωή και στην καθημερινή ζωή και στην οικογενειακή ζωή και πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή, ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να αξιολογήσει, να ιεραρχήσει τα πράγματα τα οποία έχει μπροστά του. Ας πούμε στην οικογένεια. Εάν δεν ιεραρχήσει στην οικογένεια, ποιο είναι το πιο σημαντικό? Ποιο είναι το πιο σημαντικό? Να πάρω λεφτά σπίτι μου? Να κάνω 10 δουλειές την ημέρα? Να είμαι, ξέρω εγώ, ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε παρόν? Ή να είμαι σπίτι μου? Εάν πεις ότι να είμαι σπίτι μου, εντάξει. Το να είσαι σπίτι σου όμως σημαίνει ότι πρέπει κάποια άλλα πράγματα να τα αφήσεις πίσω. Δεν μπορεί να είσαι και σπίτι σου και να έχεις και τα παιδιά σου, το παιδιά σου χρόνο να μιλάς και να διαλέγεσαι και να είσαι, ξέρω εγώ, σύζυγος και πατέρας τέλειος και ταυτόχρονα να λείπεις και όλη μέρα, να κάνεις και 10 δουλειές και να μην συμμαζεύεσαι και να θέλεις και όλα τα άλλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ιεραρχίζεις κάποια πράγματα. Πρέπει να πεις αυτό είναι πρώτο, αυτό είναι δεύτερο, αυτό είναι τρίτο. Για να κάνουμε το πρώτο σημαίνει ότι το δεύτερο θα έρθει όντως δεύτερο, θα κόψω κάποια πράγματα και τα άλλα θα κόψω και από τα άλλα και θα πάει έτσι το πράγμα. Έτσι κάνουν και οι Άγιοι στην πνευματική ζωή, αλλά έτσι πρέπει να κάνει και ο κάθε άνθρωπος και στην κοινωνική του ζωή. Η περιέργεια λοιπόν δεν μας αφήνει να αξιολογήσουμε τα πράγματα σωστά και να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία, σε μια ιεραρχική θέση, ώστε να δούμε ποιον είναι το πρώτο και ποιον είναι το δεύτερο. Έτσι είμαστε παντού και σε πουθενά και σε τίποτα. Παντού είμαστε και πουθενά δεν είμαστε. Όλα τα ξέρουμε και τίποτα δεν ξέρουμε. Σε όλα βρισκόμαστε μέσα και από όλα απουσιάζουμε. Δεν είμαστε κάπου. Δεν είμαστε κάπου. Αυτό το πράγμα δεν βοηθά μετά να αξιοποιήσει κανείς τις ευκαιρίες που έχει μπροστά του. Όταν έρχονται ευκαιρίες στη ζωή μας, είτε οικογενειακές ευκαιρίες, είτε πνευματικές ευκαιρίες, δεν τις αξιοποιεί ο άνθρωπος, τις χάνει. Αφού δεν τις έχει αξιολογήσει προηγουμένως, δεν έχει ιεραρχήσει στη ζωή του ποιο είναι το αναγκαίο, τότε δεν μπορεί και στη συνέχεια να τα αξιοποιήσει. Χάνονται οι ευκαιρίες, χάνονται οι μέρες, χάνονται οι ώρες, χάνεται ο χρόνος, κυλά ο χρόνος και ο άνθρωπος μένει άπραχτος. Γι' αυτό στην πνευματική ζωή, ας πούμε, αν διαβάσει κανείς τους βίους των Αγίων και των συγχρόνων Αγίων που ήταν στις μέρες μας, θα δει ότι οι Άγιοι ήταν πάρα πολύ ακριβείς στα πράγματα που είχαν ιεραρχημένα μέσα τους. Ας πούμε, έλεγαν ότι κοίταξε, τώρα είναι ώρα της προσευχής. Δεν έκαναν τίποτα άλλο.
Τίποτε άλλο. Μπορεί να τους έπαιρνα χίλια πράγματα. Τα περιφρονούσαν. Μας έλεγε εμάς ο γέροντάς μας μια φορά, όταν ήταν στην έρημο με τον γέροντα τον Ιωσήφ τον ησυχαστή, πήγε κάποιος άνθρωπος, κάποιος αδερφός από εκεί από τη σκήτη και τους έφερε ένα μεγάλο ψάρι. Αλλά ήταν η ώρα που έπρεπε να πάνε να ξεκουραστούν. Όχι να προσευχηθούν, να ξεκουραστούν. Λένε γέροντα, μας έφεραν το ψάρι. Και αυτοί ξεκουράζονταν από το μεσημέρι και μετά, γιατί όλη νύχτα αγρυπνούσαν. Λέει τώρα δεν είναι ώρα να καθαρίζουμε ψάρια. Τώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε, διότι το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Το ψάρι, αφήστε το εκεί. Αν βρωμίσει, ευρώμησε. Πετάξτε το. Δεν υπάρχει λύση. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Προηγείται το πρόγραμμα μας. Το ψάρι έρχεται δεύτερο. Λοιπόν, εάν αρχίζαν κάθε μέρα οποιαδήποτε ευκαιρία είχαν μπροστά τους να τη βάζουν μπροστά και να πάνε όλα τα άλλα πίσω, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν το πρόγραμμά τους και δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν αυτή την κατάσταση την πνευματική την οποία είχαν. Αυτή η αντιμετώπιση των πραγμάτων χωρίς να τα αξιολογούμε και τα αξιοποιούμε φέρνει μια ισοπαίδωση. Όλα τα πράγματα μετά γίνονται σε εμάς το ίδιο πράγμα. Δεν τους δίνουμε σημασία. Ας πούμε ότι καθόμαστε στην τηλεόραση και βλέπουμε χίλια πράγματα. Σας είπα ότι όταν έγινε ο πόλεμος του Ιράκ, τι ήταν εκείνος του Ιράκ νομίζω, πριν 15 χρόνια, Ιράκ δεν ήταν. Ναι, στο Ιράκ. Εμείς ήμασταν στην Αγγλία με τον γέροντα τον Ιωσήφ, πήγαμε στο Έσεξ να δούμε τον γεροσοφρόνιο και για καλή μας τύχη, την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος, ήμασταν στην Αγγλία. Λοιπόν, και είμαστε και με τα ράσια και με τα γέννια με τους κούφους. Φανταστείτε τι πάθαμε στο αεροδρόμιο. Μας πέρασαν για μουλάδες και για όλους αυτούς. Το γέροντα τον είχαν κάνει φίλο και φτερό. Ήταν τυλιμμένος με μια, γιατί είχε κρύο. Και έτσι με τα μαύρα μας τα ράσα είχαμε γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών. Τέλος πάντων. Μας φιλοξενούμαστε σε ένα σπίτι. Είπαν ότι άρχισε ο πόλεμος. Άρχισε ο πόλεμος. Να πάμε να το δούμε. Άνοιξαν την τηλεόραση. Και θυμάμαι λοιπόν τα παιδιά εκείνα, ας πούμε, εκεί πήραν ένα σάντουιτς και μια κοκακόλα και κάτσαν αναπαυτικά στις πολυθρόνες τους και έβλεπαν τον πόλεμο. Όπως έβλεπαν, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως έβλεπαν οτιδήποτε άλλο. Και περιέγραφε εκείνη η τηλεόραση της Αγγλίας τα διάφορα σενάρια, πώς θα χτυπήσουν, τα δείχνουν τα αεροπλάνα που απογειώνονταν, που βομβάρδιζαν, που έκανε τις καταστροφές. Εμείς μείναμε με το στόμα ανοιχτό για να τους εκαεμένους, έκανε σαν σταυρό, του έκανε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός τον κόσμο. Τα νεαρά τα παιδιά και οι άλλοι ήταν τόσο εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα θεάματα που έτσι το είχαν πάρει και σαν διασκέδαση. Κοίταξε, ας πούμε, αυτό θα πάει έτσι, το άλλο θα πάει έτσι, εκεί θα χτυπήσει, εδώ θα χτυπήσει, έτσι θα γίνει. Όπως έβλεπα οτιδήποτε. Μετά τέλειωσαν τα νέα, άρχισε έναν άλλο θέατρο νική, έναν άλλο σινεμά, ας πούμε, έναν άλλο έργο. Κατά τον ίδιο τρόπο είδαν και το άλλο. Γιατί αυτή η ποικιλία των γεγονότων, η ποικιλία των πραγμάτων που έχει κανείς συνέχεια μέσα του, όταν βλέπει πολλά πράγματα και συνεχώς ασχολείται με πολλά πράγματα, τότε και τα σοβαρά πράγματα δεν τα βλέπει σωστά. Τα βλέπει όπως όλα τα άλλα. Τα ισοπεδώνει τα πράγματα, χάνονται. Δεν έχουν την αξία την οποία πρέπει να έχουν στα μάτια ενός ανθρώπου. Γίνονται ένα καθημερινό γεγονός. Γίνονται οτιδήποτε άλλο. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα το ότι ο άνθρωπος ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Με περιέργεια. Έχει περιέργεια. Δεν ξέρω πώς θα πω, ίσως ο Γιώργος μπορεί να ξέρει να μας πει, πώς είναι το αντίθετο της περιέργειας. Δεν είναι το απερίεργο. Το απερίεργο είναι αυτός που δεν έχει περιέργεια, ναι. Αλλά μάλλον είναι επί το έργο. Έχει καμιά λέξη? Δεν έχει. Να φτιάξεις, Γιώργο, μια λέξη. Το αντίθετο της περιέργειας θα έπρεπε να είναι αυτός που ασχολείται με το έργο, επί το έργο. Αυτή νομίζω είναι σημασία του όρου αυτού. Δηλαδή να ασχολείσαι με το έργο. Ναι. Η οικειοπραγία. Πρέπει να σου πανεπιστημίου για να τη μάθεις τη λέξη. Αδιαφορία. Ναι, αδιαφορία. Τέλος πάντων,
Το γεγονός είναι ότι η αρνητική αυτή κατάσταση οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτήν τη ζαλάδα, σε αυτήν τη θολούρα του μυαλού του, γιατί όλα είναι μέσα του και τίποτα δεν είναι συγκεκριμένο μέσα του. Και αυτό δεν τον αφήνει επίσης να επικοινωνήσει με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Ένας περίεργος που ασχολείται με όλα δεν επικοινωνεί. Γιατί δεν επικοινωνεί? Γιατί δεν μπορεί να ακούσει τον άλλο. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα στο κεφάλι του. Τόσα πολλά πράγματα που συνέχεια το μυαλό του δουλεύει. Δουλεύει, μιλά το μυαλό του. Παράγει νοήματα, λέξεις, φράσεις, ό,τι θέλεις. Σαν μια κασέτα που παίζει συνέχεια. Δεν μπορεί να ακούσει τον άλλο γιατί δεν μπορεί να σιωπήσει. Κανένας περίεργος με αυτήν την έννοια της περιέργειας που ασχολείται με όλα και χωρίς να ασχολείται με τίποτα συγκεκριμένο δεν μπορεί να σιωπήσει. Δεν μπορεί να σιωπήσει. Γι' αυτό και ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την πνευματική ζωή πρέπει να κάνει μια νηστεία όσον αφορά ακόμα και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να πάυσει να ασχολείται με όλα τα άχρηστα πράγματα. Με όλα τα άχρηστα πράγματα. Δηλαδή να επιλέξει ποια είναι αυτά τα οποία τον αφορούν, ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει να τον απασχολούν, ποια είναι αυτά που τον όντως τον ενδιαφέρουν και να επικεντρωθεί εκεί. Θα μου πεις ότι καλά, εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Πώς θα γίνει? Είμαστε μέσα στις δουλειές μας. Είμαστε, ξέρω εγώ, μέσα σε τράπεζες, μέσα σε οπουδήποτε που ακούμε χίλια πράγματα. Τι γίνεται με εμάς? Πράγματι, είναι ένα γεγονός αυτό όλοι μας. Όλοι μας ακούμε χίλια πράγματα και βλέπουμε χίλια πράγματα την ημέρα. Και εγώ και από το πρωί που βλέπω πράγματα. Και είμαι εδώ τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να προσέξει, πώς μπορεί να ζήσει, να κάνει αυτήν την κάθαρση, την εσωτερική? Με το να προσέξει όλα αυτά τα οποία βλέπει, όλα αυτά τα οποία ακούει, όλα αυτά τα οποία είναι γύρω του, να τα βλέπει μόνο με το μυαλό του, όχι με την καρδιά του. Δηλαδή να μην εχμαλωτίζεται η καρδία του ανθρώπου σε όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του. Και αν μάθει αυτήν την εχμαλωτίζεται η καρδιά του, τότε ό,τι δει το μυαλό μας εύκολα τα σβήνει. Το μυαλό εύκολα βλέπει, εύκολα σβήνει. Η καρδιά όμως, εάν προσλάβει κάτι, δύσκολα το σβήνει. Γι' αυτό η κάθαρση της καρδίας που λένε και οι πατέρες είναι δυσκολότερη από την κάθαρση του μυαλού, του νοός. Γιατί ό,τι πάρει η καρδία δύσκολα το βγάζει. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέγει στο Ευαγγέλιο, προσέχετε λέγει, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε, τι πιείτε. Όχι μη μεριμνάτε τι θα φάτε, τα πιείτε. Όλοι μας μεριμνούμε και μη εγώ πριν έρθω εδώ μεριμνήσα τι θα φάω απόψε και τι θα φάμε αύριο και τι θα φάμε μεθαύριο. Και εσείς δεν μπορεί να μην μεριμνήσετε. Θα πάτε σπίτι σας, τα παιδιά σας, η οικογένειά σας. Θα μεριμνήσετε τι θα μαγειρεύσετε, τι θα φάει η οικογένεια, πώς θα πορευθεί ας πούμε η οικογένειά σας, τα παιδιά σας και τα λοιπά, οι δουλειές σας. Άρα μεριμνούμε όλοι μας. Όμως δεν πρέπει να μεριμνούμε τη ψυχή ημών, δηλαδή η καρδιά μας δεν πρέπει να εχμαλωτίζεται και να κολλά πάνω σε αυτά τα πράγματα. Το μυαλό μας ναι, η καρδιά μας όχι. Εάν λοιπόν η καρδιά μένει ελεύθερη, τότε ό,τι και να δει ο άνθρωπος και αισχρές εικόνες να δει και κακούς λογισμούς να ακούσει και κακά πράγματα να βρει μπροστά του, εάν η καρδία περιφρουρείται, τότε εύκολα όλα τα άλλα σβήνουν, χάνονται. Ξεχνιούνται. Γιατί εύκολα η διάνοια καθαρίζει. Η καρδία λοιπόν πρέπει να είναι προσεκτική για να μην έχει μέσα τις εχμαλωσίες από όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει ο άνθρωπος λοιπόν να προσέξει, να καθαρθεί, να καθάρει την καρδιά του, να την ελευθερώσει, να διαλέξει αυτά που τον ενδιαφέρουν και αυτά που δεν τον ενδιαφέρουν και να επικεντρωθεί σε εκείνα. Σε εκείνα να δώσει ένα μέρος της καρδιάς του, ώστε το κέντρο της καρδίας να είναι στο Χριστό και αυτά να τον βοηθούν να μείνει ο Χριστός ως βασιλεύς της καρδιάς του και όλα τα άλλα να είναι περιττά και δευτερεύοντα και να σβήνουν καθημερινά με τη διάνοια. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να επικοινωνήσει όταν συνέχεια το μυαλό του παράγει νοήματα. Πρέπει να σιωπήσει, πρέπει να καθαρίσει το μυαλό του. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα
τα οποία σήμερα βιώνουμε και σαν κοινωνία και μέσα στην οικογένεια, το ξέρετε κι εσείς, είναι αυτή η αδυναμία της επικοινωνίας. Δεν επικοινωνούν οι άνθρωποι γιατί δεν σιωπούν, δεν ξέρουν να σιωπήσουν και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ο καθένας λέγει τα δικά του. Η περιέργεια λοιπόν γεννά πολλά ψυχικά προβλήματα. Πού να πάμε ακόμα και στα πνευματικά. Αυτά είναι τα κοινωνικά, αυτά τα καθημερινά. Δεν μας χωράει ο τόπος. Δεν μας χωράει ο τόπος. Σας είπα, όχι δεν σας το είπα, σας το είπα, σε κάποιους άλλους, τους νέους νομίζω, που άκουσα μια ημέρα ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, μου είπαν ποιος το τραγουδά, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα ποιος το τραγουδά. Αλλά ένα τραγούδι πραγματικά που εκφράζει τη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι μια κοπέλα που τραγουδά, δεν ξέρω πώς τη λένε. Λοιπόν, που μιλάει για αυτό το που λένε να πάμε στη Χαβάη, το έχετε ακούσει. Είναι πραγματικά, όταν το άκουσα λέω, ο Θεός την εφώτισε αυτήν την κοπέλα. Τι του λέει, πάμε όπου θέλεις, φτάνει να μην μείνουμε σπίτι. Δεν τη χωράει το σπίτι της. Δεν τη χωράει το σπίτι της. Είναι πολύ εκφραστικό τραγούδι. Διότι ο άνθρωπος, ο περίεργος, δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Να μην πω παραδείγματα πιο καθημερινά. Βλέπεις, όλη η μέρα σκοτώνεται, δουλεύει και μόλις έρθει σπίτι θέλει να βγει έξω. Λέει, να μείνουμε σπίτι, όλη η μέρα σπίτι. Πάμε έξω. Πάμε μια ώρα να μείνει μόνος του, δεν αντέχει. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει τίποτα μέσα του. Και συνέχεια πρέπει να γεμίζει την ύπαρξή του με εικόνες, με εντυπώσεις, με θυμίσεις, με χίλια δυο πράγματα, με κουβέντες, με οτιδήποτε. Φτάνει να μην μείνει μόνος του, φτάνει να μην σιωπήσει. Μα αυτή η μη σιωπή, αυτή η φλιαρία των γεγονότων, των πραγμάτων, των εντυπώσεων, των εικόνων και όλων αυτών των πραγμάτων, διασκορπίζει τον νου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται χίλια κομμάτια. Πού να μαζέψεις μετά εκείνον τον νου, ώστε να δώσει προσοχή ο νους εκείνος στο τι σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Να προσέξεις τι σου λέει ο σύζυγός σου, τι σου λέει το παιδί σου, τι σου λέει ο συνάδελφός σου. Αφού μιλάς συνέχεια, το μυαλό σου μιλάει εσένα. Δεν σταματά. Και πολύ περισσότερο, πού να ακούσεις τι λέει ο εαυτός σου και έτσι περισσότερο τι λέει ο Θεός. Για να ακούσεις τι λέει ο Θεός και τι λέει ο εαυτός σου και τι λέει και ο άλλος άνθρωπος, πρέπει να σιωπήσεις. Πρέπει εσύ να σιωπήσεις και τότε θα ακούσεις τι θα πει ο άλλος και τι θα πει και ο εαυτός μας ακόμα. Γιατί και ο εαυτός μας πολλές φορές μας λέει πράγματα και μας διαμαρτύρεται και μας υποδεικνύει πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε ή πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά πού να τον ακούσουμε μέσα αυτήν τη φλιαρία όλη στην οποία είναι παγιδευμένος. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος με το να προσπαθήσει να κόψει τα περιττά πράγματα. Να κόψει, ας πούμε, όλες αυτήν την καταιγίδα των εντυπώσεων. Παλαιότερα που οι άνθρωποι είχαν λίγες εντυπώσεις, βλέπετε, ήταν και πιο απλοί στην καρδιά και ήταν και υπομονετικοί άνθρωποι και κάθονταν και σπίτι τους και επικοινωνούσαν και μεταξύ τους πιο καλά και πιο ωραία. Σήμερα που είναι η εποχή της επικοινωνίας, εχάσαμε την πραγματική κοινωνία. Σήμερα επικοινωνάς τόσο εύκολα με την άλλο άκρο του κόσμου, αλλά και όσο ποτέ άλλοτε σήμερα ο άνθρωπος είναι απομονωμένος και μοναξιασμένος και βιώνει έντονα την μοναξιά του, ενώ έχει τόση δυνατότητα επικοινωνίας, γιατί δεν ξέρει πώς κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Στην πνευματική ζωή γίνεται αυτό το οποίο έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι ο άνθρωπος μαζεύει σαβούρα. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος, μοναχός, και όταν πήγα να τον δω, λέω, Γέροντα, πες μου τι να προσέξω. Μου λέει, το πρώτο πράγμα, πρόσεξε, μην μαζεύεις σαβούρα. Λέω, πού να μαζέψω σαβούρα. Λέει, μέσα στο μυαλό σου. Δηλαδή, μην ασχολείσαι με τίποτα. Σβήστα όλα και ασχολήθου μόνο με αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι και ένα άλλο αδελφό που ήταν μαζί μου, ο οποίος ήταν ιερομόναχος, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, ενάρετος άνθρωπος, αλλά είχε περιέργεια. Του λέει ο Γερο Παΐσιος, βρε παιδί μου, του λέει, εσύ αυτή την περιέργεια που έχεις, που ήξερε όλα τα νέα των καριών και των σκήτεων και τα λοιπά και τα λοιπά και εκτός Αγίωρος ακόμα, εάν την έκανες Άγια περιέργεια και μάθαινες όλους τους βίους των Αγίων και πώς αγίασε ο κάθε Άγιος,
αυτή την περιέργεια θα έκαμε σε αγία περιέργεια και θα σου έβγαινε σε μεγάλο καλό. Τώρα αντί να ασχολείσαι με το πώς αγίασαν οι Άγιοι, ασχολείσαι με χίλια δυο άλλα πράγματα. Και μας έλεγε εκεί πώς ο άνθρωπος ακόμα και αυτό το πάθος της περιεργίας μπορεί να τον πολλιάσει, να το καθαρίσει και να το στρέψει σε καλά πράγματα. Να το επικεντρώσει σε αυτό το οποίο κάμνει. Αυτό βέβαια, εντάξει, στη μοναχική ζωή είναι ευκολότερο και είναι κάτι που είναι πιο, ας πούμε, καθορισμένο. Αλλά όμως και στην πνευματική ζωή, γιατί δεν είναι μόνο η μοναχή που είναι προσκεκλημένη στη Βασιλεία του Θεού. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στον κόσμο. Η μοναχή είναι ελάχιστη. Μια μικρή μερίδα της Εκκλησίας είναι. Ο λαός του Θεού, όλος ο λαός του Θεού είναι το κόσμο αγωνιζόμενος. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτές όλες τις σαβούρες που βλέπουμε μπροστά μας, που ακούμε, που μας βομβαρδίζουν. Θα τις προσέξουμε για να μάθουμε αυτό που είπα προηγουμένως, να μην αφήνουμε να περνούν την διάνοια μας και να εισχωρούν στην καρδία μας. Εκεί να βάλουμε άγρυπνο φύλακα. Αυτό που οι πατέρες λένε νύψεις, εγρήγορσης. Βάλε ένα φύλακα εκεί στην πύλη της καρδιάς σου και μην αφήσεις να μπει τίποτα μέσα. Όλα μέχρι σε ένα σημείο. Όλα μέχρι σε ένα σημείο. Οι πατέρες ήταν τόσο, τόσο ακριβείς, ώστε διαβάζει κανείς πράγματα τα οποία λέει κανείς, μα πώς τα κάμα ρε παιδί μου. Λέγει για την αμά Σάρα ότι έζησε, λέει και στον Ευεργετών, έζησε 60 χρόνια, πόσα χρόνια έζησε, σε ένα κελί που ήταν πάνω σε ένα κρεμό. Και από κάτω είχε μια χαράδρα που περνούσε ένα ποτάμι. Και για 60 χρόνια δεν κοίταξε ποτέ να δει το ποτάμι. Καμιά φορά. Δεν επέτρεψε στον λογισμό της να κοιτάξει να δει, ξέρω εγώ, τη φύση, τη δημιουργία, τίποτα. Έκλεισαν ακόμα και τα πιο απλά για μας και φυσικά πράγματα. Έτσι, εμείς θα βγαίναμε στο μπαλκονάκι μας, θα απολαμβάναμε, ξέρω εγώ, όλη εκείνη την ωραία θέα. Και εντάξει, και από αυτό θα δοξάζαμε τον Θεό, αλλά βλέπετε, αυτοί είχαν τόση προσοχή, ώστε ακόμα και τα αθώα πράγματα, τα φυσικά τα πρόσεχαν. Για να είναι επικεντρωμένοι.